Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο ΟΑΚΑ, παιδιά, γιατί υπάρχει η φαν των Coldplay. Coldplay. Ναι, ναι. Εδώ ακούσε κυρία Μπαλακονάκη. Αμέσως, δηλαδή θα γίνει με Coldplay και τη συναυλία. Και με Coldplay μεγάλος ο Τσελίκας. Οπότε αυτό. Έχει μια αγωνία του τι γίνεται στο ΟΑΚΑ. Έλα, Γιώργη. Έλα, καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, οι εργασίες πυρετοδός. Βλέπετε στο τόξο που σας δίνει τώρα ο Γιάννης ο Κούβαρης. Ήρθαμε αντιδιαμετρικά απέναντι να έχουμε καλύτερη εικόνα σε κάτι χωράφια. Μπήκα μέσα να σκεφτείτε. Γιατί πού να παρκάρεις εκεί, πού να κάτσεις, δεν μπορείς να στάθεις εκεί. Mm-hmm. Βλέπετε, λοιπόν. Θυμάστε ότι είχαμε πρόβλημα με τη στατικότητα, έτσι. Ναι. Το θυμάστε αυτό. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε ότι στα δύο τόξα, εκεί στο στέγαστρο, αρχίζουν και βγαίνουν τα πάνελ εκεί. Υπάρχει γερανός, υπάρχουν τεχνικοί, τεχνίτες, τεχνολόγοι. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Δύο χριστιανοί είναι εκεί. Γιατί? Γιατί 8 με 9 του μήνα, παιδιά, έχουμε διπλή sold out συναυλία, το Coldplay. Ναι. Και ναι. Κάποια ματέωση θα έχει πήγαινε πρόβλημα. Βέβαια, 15 Φεβρουαρίου έχουμε ανακοίνωση του πορίσματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που θα απαντάει στην αρχική μελέτη της ασφάλειας του σταδίου. Έτσι. Για την στατικότητα. Ναι, αλλά συγγνώμη, το αυτό. Βασικό, αν έχω καταλάβει καλά εγώ από τότε που είχε γίνει, δεν ήταν τα πάνελ. Ναι. Όχι. Ήτανε ή τα τοκτά τόξα. Η στατικότητα αυτό των τόξων. Αυτό ήταν το θέμα. Τώρα, τέλος πάντων, οι ειδικοί ξέρουν καλύτερα από εμάς. Τους εμπιστευόμαστε. Πρέπει να ελαφρύνει. Ναι. Και αυτά θέλουν αντικατάσταση, παιδιά. Τα πάνελ που βλέπετε. Προφανώς είναι στο πλαίσιο επισκευή και των πάνελ και τη στατικότητα των τόξων όπου και υπήρχε το πρόβλημα. Να βάλουν τσίγκου που είχαμε το παλιά. Θέμα να, είναι να προλάβουν. Να προλάβουν. Ξέρεις να προλάβουν και 8-9 που είναι συναυλίες. Η Ελενίτη, παιδί μου, τι βάζα. Ελενίτη δεν βάζα παλιά. Γιώργο, ξέρεις κανένα τραγούδι του Coldplay. Αμίαντο. Ανέτο. Απαγορεύεται. Τσίγκος, Γιώργο μου, καθαρό. Αφού είναι και για ενέργεια. Όχι, ακούει τη βροχή. Ακούει τη βροχή, όχι, όχι. Πολυκαρμπονέ. Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω. Ένα μουσαμά, ρε Γιώργη, να τελειώνουμε. Βάλτε ένα μουσαμά πάνω να τελειώνουμε. Να γίνει συναυλία, γιατί έχουν λυσάξει όλοι. Τι θες εσύ? Ηλιακά. Και με τον αέρα θα γίνει, παιδιά. Φωτοβολταϊκά. Ωραία. Λοιπόν, γεια σου Γιώργη, εσείς, ευχαριστούμε πολύ. Ναι, έλα, πες το. Έτσι, λοιπόν, πιστεύω 8-9 του μήνα να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα να πάμε να παρακολουθήσουμε την αυλία. Αλλιώς θα τραγουδήσω εγώ. Φυλάκια. Ναι. Ιουνίου, ναι, 8 Ιουνίου είναι. 8 και 9 Ιουνίου. Μετά τις ευρωεκλογές. 9 Ιουνίου είναι ευρωεκλογές. Ναι. Άρα το βράδυ των ευρωεκλογών. Για 9 Ιουνίου είναι ευρωεκλογές. Το ξέραν αυτό. Θα πάνε όλοι στο Coldplay. Μετά την ψήφο. Εμένα μου έχουν τάξει εισιτήρια, πρέπει να σας πω. Κοίτα να φτιαχτεί αυτό πρώτο και μετά. Λοιπόν, ηλεκτρικά Καρόνιτς. Ο Καρόνιτς μου τα εισιτήρια. Ναι. Mm.